Άγιο Βασιλείου. Τελικά τα πήρε όλα ο Ερντογάν και εμείς δεν πήραμε τίποτα. Δεν είναι έτσι, κύριε Στάθη. Πρώτα απ' όλα, η συνάντηση αυτή καθ' αυτή είναι πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη. Διαφωνούμε με την Τουρκία, αλλά πρέπει να συζητούμε. Έτσι κάνουν οι σοβαρές και υπεύθυνες χώρες και η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Εμείς λοιπόν έχουμε δύο στόχους σημερινή συνάντηση. Πρώτα απ' όλα, να αποκατασταθεί η επικοινωνία η οποία λείπει. Μητσοτάκης, Γιώκα, έχουμε ακούσει και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτή η συνάντηση έρχεται λοιπόν για να αποκαταστήσει την επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Ναι. Δεύτερος στόχος, να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο, και εδώ είναι το δύσκολο, γιατί η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί πολλά πράγματα, για να λύσουμε τη μοναδική μας διαφορά, δηλαδή ως κεφαλοκρηπίδα, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Πρέπει λοιπόν η Τουρκία να καταλάβει ότι αυτό είναι προς όφελος όχι μόνο των δύο χωρών, αλλά της περιοχής ευρύτερης γενικότερα. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο στόχοι. Όμως τώρα έχουμε ένα νέο πλαίσιο. Χθες η Τουρκία προχθές ουσιαστικά έδωσε πράσινο φως στη Σουηδία. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, την οποία η Ελλάδα χαιρετίζει, γιατί από την πρώτη στιγμή θέλαμε η συμμαχία μας να μεγαλώσει. Η Τουρκία όμως αυτή τη στιγμή φεύγει από εκεί με δύο υποσχέσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την αναζωογόνηση ευρωπαϊκής προοπτικής της. Εάν αυτό γίνει, δηλαδή βίζα και τελωνιακή σύνδεση, σας θυμίζω ότι η Ελλάδα πάλι θα παίξει ρόλο εκεί, διότι μέσω Αθηνών θα περάσουν τα ζητήματα αυτά. Και δεύτερο και σημαντικότερο είναι το θέμα με τα F-16. Ας μην γελιόμαστε, ο Ερντογάν τα βάζει όλα μαζί, αν δεν το παραδεχόταν, στη ζυγαριά. Είπε ναι στη Σουηδία για να ανοίξει ο δρόμος για να πάρει F-16. Από την πρώτη στιγμή. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, μόνο τα F-16. Προφανώς. Αυτό είναι. Μιλάμε για μια συμφωνία 20 δις για 40 νέα F-16 και 79 αεροπλάνα προς αναβάθμιση. Εδώ όμως έχουμε το εξής. Δεν είναι εύκολο αυτό να συμβεί. Κάποια στιγμή θα γινόταν, το λέγαμε κι εμείς, θα ήταν οι προϋποθέσεις τέτοιες που θα το επέτρεπαν. Όμως, έχουμε δύο μείζωνα προβλήματα για την Τουρκία. Πρώτα απ' όλα, ο τείχος στο Κογκρέσο. Έχουμε γερουσιαστές και βουλευτές οι οποίοι λένε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει αεροπλάνα χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους. Και έχουμε τον Μενέντες, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό φωνάζει ξεκάθαρα ότι πρέπει να μπει στην Τουρκία ένα πλαίσιο, αν αποφασίσει η Αμερική να της δώσει αυτά τα αεροσκάφη. Επομένως, εμείς είμαστε στη λογική αυτή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με καμία χώρα απολύτως, αλλά ζητούμε ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει αμυντικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιεί εναντίον συμμαχικών χωρών και κυρίως εναντίον της Ελλάδας. Αυτή είναι η θέση μας, την έχουμε ξεκαθαρίσει και την ξέρουμε όλοι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτούς τους όρους, ποιος θα τους επιτηρεί και πώς μπορεί να ξέρουμε ότι αυτά δηλαδή θα μπορούν να μην χρησιμοποιούνται πράγματα. Δεν είναι λίγο. Πώς να το περιγράφω. Αυτό λέω. Αν ο Αμερικάνος θα του πει, μην πας πάνω από τη δηλαδή, λίμνο. Δηλαδή, πέταξε από πάνω, τι θα σου κάνω, θα πάρω πίσω. Θα σας δώσω μία πιθανότητα. Θα μπορούσε ενδεχομένως, δεν γνωρίζω κάτι, ναι, κάνω μία πρόβλεψη. Να ξεκινήσει αυτή η συμφωνία, αν γίνει και αν υπογραφεί μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής. Περιμένετε, έχουμε δρόμο και εκεί. Να ξεκινήσει με τις αναβαθμίσεις των παλαιών αεροσκαφών. Δηλαδή, να μην πάνε γρήγορα σε παραδόσεις καινούριων αεροπλάνων. Εάν λοιπόν η συμφωνία αυτή υποθετικά προχωρήσει και η Τουρκία δείχνει ότι αλλάζει ρότα, να σέβεται όσα έχει υπογράψει, να συνεχίσει. Διαφορετικά η συμφωνία αυτή. Κλιμάκωση με μπόνους, να το πω έτσι. Και μην ξεχνάτε μια λεπτομέρεια. Εάν μιλάμε για μια τέτοια συμφωνία, μιλάμε για 5-6 χρόνια μίνιμουμ για να υλοποιηθεί. Στο μεσοδιάστημα η Ελλάδα τι κάνει, ολοκληρώνει σταδιακά τις αναβαθμίσεις των παλαιών αεροπλάνων. Και αποκτά καινούργια. Εμείς πάμε για F-35. Τώρα να σας πω τώρα, όταν λέμε τα αναβαθμίσεις, τι κάνει τώρα, του βάζει λαμαρινοδουλειά, ας πούμε, και τέτοια. Είναι κάποια, μακατσόνι, μακατσόνι. Κάποια kit τεχνολογίες στην έκδοση Viber. Ελάτε, στρατηγέ. Πώς το βλέπετε? Εγώ αυτό το πράγμα δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα εφορίας, γιατί πράγματι είναι θετικά όλα αυτά που βλέπουμε. Κακά τα ψέματα, όπως και να το δούμε. Το να υπάρχει διάλογος μεταξύ των δύο χωρών είναι θετικό. Διότι ουσιαστικά κινούμαστε προς κατεύθυνση μιας ειρήνευσης στην περιοχή και μιας σταθεροποίησης, την οποία την επιζητούμε και σαν χώρα και εμείς, διότι έτσι θα αναπτυχθούμε. Άρα λοιπόν το βάζω στην άκρη. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν το συζητάει κανείς. Από εκεί μετά όμως πρέπει να δούμε δύο-τρία πράγματα να επισημάνω. Το πρώτο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι τελικά βλέπουμε ότι στο διεθνή στίβο επιραβεύεται η τυχοδιοκτική διπλωματία του Ερντογάν. Δεν είναι, διότι έκανε όλα αυτά που έκανε, το είπατε και προηγουμένως, έβγαινε στον Biden πριν από λίγο καιρό πριν βγει και τον έβριζε και τον κατηγορούσε και αυτός και, και οι υπουργοί του. Παρ' όλα αυτά, τώρα για να μπει στη να έρθει η Σουηδία, ουσιαστικά τον θοπεύουν και τον βοηθάνε και του δίνουν τα F-16, όπως είπε και ο. Είναι ο τόσο μεγάλο. Πώς να το πω, του δίνουν κάτι τόσο μεγάλο του Ερντογάν που να λέμε ότι τα κέρδισε όλα. Όχι, δεν τα κέρδισε όλα, δεν το συζητάω. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό.
μην ξεχνάμε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ συζητάνε τώρα τελευταία και για τα Turkish Trade, τα οποία είναι, αυτό με, το, είναι με, το Μοντρέ, με τη συνθήκη του Μοντρέ, η οποία εάν δεχθεί κάποια αλλαγή, έστω αυτή τη διπλή ονομασία που λένε ότι θα περάσουν στο ΝΑΤΟ. Στα στενά. Τουρκικά στενά, αυτό λέτε. Τουρκικά στενά. Τούρκοι, τα οποία λέγονταν Δαρδανέλια, λέγονταν Κωνσταντινούπολιο στα στενά. Τώρα θέλουν οι Τούρκοι να τα ονομάζουν τουρκικά στενά. Θα μου πείτε και τι έγινε. Όχι, όλα έχουν την αξία. Έχουν όλα την αξία του ακριβώ. Μπαίνοντας, για την λοιπόν, Κύπρο, το γεγονός ότι δεν λένε Κύπρο και λένε συντεταγμένες, και αυτό έχει μια αξία. Ακριβώς. Ναι. Και ήθελα και για την Κύπρο να πω. Τροποποιούν λοιπόν λιγάκι τη Μοντρέ. Όχι ότι έγινε κάτι, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις να έρθουν αργότερα, μετά από χρόνια, και να συζητήσουν πάλι για τη Λοζάνη, την οποία τη συζητάνε και λένε, να, τροποποίησαμε τη Μοντρέ. Άλλαξε και εδώ. Να κάνουμε και κάτι στη Λοζάνη που ήδη το δεχόμαστε. Δηλαδή, ήδη έχουμε ακούσει πολλά για τη Λοζάνη. Αυτό που είπε δηλαδή χθες στο δελτίο. Με συγχωρείτε, αυτό που είπε στο δελτίο ειδήσεων χθες ο κύριος Λάβδας, ότι δεν θα αφήσουν το όραμα της γαλάζιας πατρίδας. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Πιστεύω ότι όχι, δεν θα το αφήσουν τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολιτική η οποία είναι καταγεγραμμένη. Έχουν σε βάθος αμυντική πολιτική και γενικότερα στρατηγική οι Τούρκοι, την οποία δεν την τροποποιούν. Βλέπουμε αλλάζουν πράγματα, αλλάζουν υπουργοί, αλλάζουν οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, η γαλάζια πατρίδα υπήρχε, υπάρχει και θα το υπάρχει. Το 1922, που δημιουργήθηκε το τουρκικό κράτος όπως το ξέρουμε σήμερα, ναι, και αντιστοίχως το ελληνικό κράτος όπως κατέληξε, διότι περίπου αυτά είναι τα σύνορά μας, αν εξαιρέσουμε τα Δωδεκάνησα, προσθέθηκαν το 45 μας. Δωδεκάνησα, αλλά η Τουρκία είχε 13 εκατομμύρια πληθυσμό και η Ελλάδα είχε 7,5. 100 χρόνια μετά η Ελλάδα είχε 11 και η Τουρκία είχε 70. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω, θα να πει. Κατάλαβες. Να προσθέσω κάτι. Ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ μας, δυστυχώς. Ήθελα να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Βλέπετε ότι ήρθε ο Biden και λέει, και το σέβομαι διότι είναι τα συμφέροντα και σίγουρα χρειάζεται αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, θα δώσω τα F-16 στην Τουρκία γιατί πρέπει να φέρω ισορροπία στο ΝΑΤΟ και σε αυτά τα οποία, ναι μεν, αλλά εγώ βάζω σαν στρατιωτικός πάντα μιλάω, ναι, από την άλλη πλευρά θα δώσω και στην Ελλάδα, θα πάω στα F-35, δηλαδή στην ουσία συνεχίζουμε να δημιουργείται μια αντιπαλότητα η οποία καλύπτεται με θέματα εξοπλισμών. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε τους εξοπλισμούς και στις δύο χώρες. Άρα ουσιαστικά οι δύο χώρες πληρώνουμε χρήματα για να κρατιόμαστε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, για να κρατάμε αυτή την ισορροπία. Έλα Μαρία. Για εσάς όμως δουλεύουμε, στους στρατιωτικούς. Να προσθέσω. Να έχετε όπλα. Αλλά μην τα χρησιμοποιείτε. Έλα Μαρία. Ελάτε. Για να κλείσουμε. Στη συζήτηση που ήδη κάνετε, δεν ξέρω αν επισημάνθηκε, αλλά στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Λευκός Οίκος μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν, αναφέρεται ότι ο Μπάιντεν είπε στον Ερντογάν για το Αιγαίο. Συζητήθηκαν, είπε, περιφερειακά θέματα συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της σταθερότητας στο Αιγαίο. Δηλαδή η Αμερική, η Ουάσιγκτον, έθεσε στον Ερντογάν θέμα Ελλάδας και Αιγαίου. Κάτι που δεν αναφέρεται καν βέβαια στην τουρκική ανακοίνωση. Κοίταξε, της Μαρία μου, είναι άλλο να λες, να του πω Αμερικανός θέλω ησυχία στο Αιγαίο και άλλο διευθετήστε τα θέματα του Αιγαίου με καινούριο τρόπο. Φυσικά. Απόκληση τεράστια. Το να του πει, άκουσε εδώ, μην κάνεις αμπουκάδες. Μην αρπαχτείτε στο γιο και μετά κάνετε μαντάρα. Και άλλο κάτσε κάτω, συζητήστε. Άρα πρόσεχε τι κάνεις και θα μας πει και εμάς αυτό. Τι θα του πει. Επιβραβεύθηκε και η ορθολογική πολιτική της Ελλάδας τα τελευταία 4 χρόνια. Σας θυμίζω ότι πριν από μια πενταετία η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρας στο F-35. Και σήμερα παρακαλάει για να βάθμιση. Εντάξει, τον αυτό δεν το κάναμε εμείς όμως. Μόνο που το βάγει το κεφάλι του. Δεν είναι έτσι, κύριε Καμπουράκη. Όχι, και εμείς κάτι κάναμε. Εντάξει, μια συγκεκριμένη τολμηρή πολιτική. Με τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τα F-35 τα χάσανε έτσι. Επιβραβεύεται. Όμως για να μην μπερδευόμαστε, σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και τη Δύση απουσιάζει εμπιστοσύνη. Δεν είναι τα πράγματα η Τουρκία ρόδινα, όπως πολλοί θέλουν να παρουσιάσουν. Έχει δρόμο η Τουρκία να πείσει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε θερμώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.